πάμε στον κύριο Δημήτρη Σκαρτσιλάκη, ιστορικό ερευνητή. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά τα ιστορικά γεγονότα. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας και από μένα. Καλά όλα, εδώ, στο χώρο εργασίας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κάποιες βασικές ερωτήσεις για να μπουν στο κλίμα της ημέρας και οι τηλεθεατές μας. Πότε ελήφθη η απόφαση για επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας στην Κρήτη? Μετά την εισβολή των Γερμανών και εφόσον βέβαια υπήρχαν αγγλικά στρατεύματα ήδη από τον Απρίλιο του 1900, από τον Μάρτιο μάλλον του 1941 στον ελλαδικό χώρο, το επόμενο, η διαταγή, η οδηγία δηλαδή για την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Κρήτη ήταν σχετικά άμεση. Δηλαδή ήδη τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί άρχισαν τις προετοιμασίες για να εισβάλλουν στο νησί. Και έρχεται λοιπόν 20 Μαΐου 1941 τα ξημερώματα. Τι δεν υπολόγισαν οι Γερμανοί? Πού έπεσαν έξω? Έπεσαν έξω σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν στον αριθμό των στρατευμάτων που βρίσκονταν στην Κρήτη. Στον αριθμό δηλαδή των Βρετανών και των στρατευμάτων γενικότερα της Κοινοπολιτείας, ναι, αλλά και των ελληνικών στρατευμάτων. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο ήταν... Φυσικά στο ότι δεν ήξεραν την ιδιοσυγκρασία του πληθυσμού της Κρήτης. Δεν είχαν μελετήσει κάποια πράγματα προφανώς η αντικατασκοπία τους. Έπεσαν έξω λοιπόν στο μέτωπο της αντικατασκοπίας. Την ίδια στιγμή οι συμμαχικές δυνάμεις βέβαια γνώριζαν για το σχέδιο των Γερμανών. Ναι βέβαια, αυτό που ήταν το μεγάλο μυστικό ήταν αυτό. Δηλαδή... η ύπαρξη μιας συσκευής αποκωδικοποίησης στο ένιγμα που είχαν πιάσει λάθυρο οι Γερμανοί πριν από κάμποσους μήνες από ένα υποβρύχιο, οι σύμμαχοι είχαν πιάσει από ένα γερμανικό υποβρύχιο, αυτό ουσιαστικά πρόδιδε τις κινήσεις των Γερμανών, να το πούμε έτσι. Οπότε η εισβολή εναντίον της Κρήτης ήταν ένα γεγονός το οποίο το περίμεναν. Ωστόσο, δεν είχε ξεκαθαριστεί πώς ακριβώς θα γινόταν αυτή η εισβολή. Ο αρχηγός των συμμαχικών στρατευμάτων στην Κρήτη, ο Φράιμπεργκ, περίμενε Νεοζηλανδός, να γίνει εισβολή κυρίως από θαλάσσεις. Νεοζηλανδός, και βετεράνος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Ωστόσο, η μάχη της Κρήτης έχει χαρακτηριστεί ως το νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, καθώς ήταν η πρώτη φορά βέβαια που δοκίμαζαν κάποιοι απόβαση και κατάληψη μετέπειτα ενός τόπου μέσα από αλεξιπτωτιστές, σωστά? Ναι, σαφώς η Κρήτη αποτέλεσε ένα, όπως το είπε και ο Τσόρτσιλ, ήταν η συντριβή της ναζιστικής λόγχης στην Κρήτη. Δηλαδή επίλεκτα στρατεύματα όπως ήταν οι αλεξιπτωτιστές, ένα νέο όπλο, όχι μόνο νέο όπλο αλλά και ένα προπαγανδιστικό όπλο. Προπαγάνδιζαν πάρα πολύ τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές εκείνη την εποχή που μόνο επιτυχίες είχαν στο ενεργητικό τους, όπως ήταν στην Ολλανδία, στο Εμπένεμαέλ, στο Βέλγιο, όπως ήταν στην Νορβηγία επιχειρήσεις και... λίγο πριν τη μάχη της Κρήτης στην Κόρινθο, σε αστραπιές επιθέσεις, όπως είναι και ο ρόλος των αλεξιπτωτιστών άλλωστε. Οπότε υπολόγιζαν σε άλλη μία γρήγορη επιχείρηση, στην οποία θα καταλαμβάνονταν τα τρία αεροδρόμια της Κρήτης, δηλαδή του Μάλεμε, του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, το οποίο ήταν βέβαια πολύ πιο μικρό. Ναι. Ωστόσο, μετά θα ερχόταν και για ενισχύσεις τα ορεινά στρατεύματα. Μάλιστα, υπήρξε μια καθυστέρηση και μια επιχείρηση. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι επιλέχθηκαν οι αλεξιπτωτιστές να ξεκινήσουν την εισβολή σαν όπλο, επειδή η Μεγάλη Βρετανία εκείνη την εποχή είχε την υπεροπλία στη θάλασσα και έτσι δεν ήταν δυνατόν οι Γερμανοί να μεταφέρουν εκ του ασφαλούς
στρατεύματα για την κατάληψη της Κρήτης. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα, όπως και αποδείχθηκε. Δηλαδή, τα στρατεύματα των ορεινών κυνηγών, οι οποίοι έπλεψαν από τον Πειραιά προς την Κρήτη για να ενισχύσουν τους αλεξιπτωτιστές τη νύχτα της 20 Μαΐου προς 21 Μαΐου, έπαθαν πανελλοθρία. Βυθίστηκαν τα καΐκια που τους μετέφεραν ανοιχτά του ακροτηρίου Σπάθα, με 350 νεκρούς. Μάλιστα. Μία επιχείρηση που ολοκληρώθηκε την πρώτη, 12 μέρες μετά, σωστά? Ναι. Ολοκληρώθηκε τότε και εφόσον εχμαλωτίστησαν ένας μεγάλος αριθμός συμμάχων στρατιωτών. Κύριε Σκαρτζηλάκη, η καθυστέρηση... Τα αντίπεινα ήρθανε μετά. Ακριβώς. Τα αντίπεινα ήρθανε μετά. Ακριβώς. Η καθυστέρηση αυτή που παρουσίασε ο σχεδιασμός των Γερμανών είχε επιπτώσεις κατά κάποιο τρόπο και στον γενικότερο σχεδιασμό τους στο μέτωπο του πολέμου που είχαν ξεκινήσει. Η έκβαση γενικότερα του πολέμου επηρεάστηκε από τη μάχη της Κρήτης και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις? Κατά τη γνώμη μου επηρεάστηκε εν μέρη. Δεν καθυστέρησε την εισβολή της Ρωσίας ακριβώς με την έννοια την οποία λέμε εμείς, γιατί η εισβολή στη Ρωσία έγινε την ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί από πολύ πιο πριν. Η εισβολή στη Ρωσία είχε προγραμματιστεί πριν από την εισβολή στην Κρήτη. Έτσι να το πούμε αυτό. Ωστόσο, ο όγκος του στρατιωτικού υλικού που χάθηκε στην Κρήτη ήταν τόσο μεγάλος που σαφώς επηρέασε την εισβολή στη Ρωσία. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι ο γερμανικός στρατός, η Luftwaffe μάλλον, έχασε τόσα πολλά μεταγωγικά, όταν έχασε τόσα πολλά μαχητικά, δεν θα το πάω στις ανθρώπινες απώλειες, έτσι, μόνο στο στρατιωτικό υλικό που καταστράφηκε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα. Μάλιστα. Γιατί αυτά δεν μπορούσαν να πληρωθούν τόσο εύκολα, έτσι, για την εισβολή στη Ρωσία αργότερα. Μάλιστα. Λείψαν πάρα πολύ μετά. Κύριε Σκαρτζηλάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Μια σύντομη τοποθέτηση, ωστόσο, μας έβαλε στο κλίμα της αρχής των πρώτων ημερών της μάχης της Κρήτης. Μιλήσατε για αντίπεινα, βέβαια, μετά και για αυτές τις φρικαλαιότητες που προκάλεσαν οι ναζιστές στο νησί της Κρήτης. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.